Λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για 25 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με κάτι που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος για αν αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο για το χρέος. Και αρχίζω με τον κύριο Καραθανασόπουλο γιατί με τα μακρινά ταξίδια που είχα πριν είχα την ευκαιρία να διαβάζω την ιστορία της Τρίτης Διεθνούς και ιδιαίτερα τα πρώτα τρία συνέδρια όπου γινόταν μια συζήτηση με τον Πολ Λεβί, τον αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, όπου είχε τη στρατηγική του ενιαίου μετόπου και τον συγκοντάρισε ο Λένιν λέγοντας ότι ποτέ δεν πρέπει να βάζει το κόμμα κάτι που προσπερνάει τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Και το σκέφτηκα αυτό γιατί υπήρχε ένα εξαιρετικό άρθρο εχθές στην εποχή του Μπάμπη του Γεωργούλα, ο οποίος λέει τι χρειάζεται να έχει όποιος θέλει να εκπροσωπήσει τις λαϊκές τάξεις. Και τι είναι η απάντηση που δίνει ο Μπάμπης ο Γεωργούλας σε αυτό, ότι πρέπει να έχει μια βασική υπόθεση. Την παραδοχή δηλαδή της πραγματικότητας που είναι δυσμενής για αυτές τις λαϊκές τάξεις. Δηλαδή αν δεν έχουμε αυτό σαν βάση, ότι δεν είμαστε στον κόσμο που θα θέλαμε, και ότι υπάρχει ένας συσχετισμός δυνάμεων που είναι ενάντια αυτών των λαϊκών τάξεων και δεν σκεφτούμε πώς το αντιστρέφουμε αυτό, νομίζω ότι δεν κάνουμε πολιτική. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν έχουμε success story όπως είχαν οι προηγούμενοι. Γι' αυτό εμείς λέγαμε και όταν βγήκα εγώ από τη Μάλτα και τη Συμφωνία είπα ότι είναι πολλά πράγματα που θα στενοχωρήσουν το δικό μας τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να τα είμαστε ευχαριστημένοι. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η βασική μάχη που δίνουμε είναι η μάχη της Επιτροπίας. Πώς μπορούμε να τη μειώσουμε. Και ξέρουμε ότι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είμαστε σε πρόγραμμα, είτε δεν είμαστε σε πρόγραμμα, υπάρχει Επιτροπία. Δεν είναι μαύρο-άσπρο, αλλά θα υπάρχουν και ζώνες γκρίζες όταν θα φύγουμε από το πρόγραμμα. Ο στόχος μας είναι το 18 να φύγουμε από αυτό το πρόγραμμα. Να φύγουμε από την ακραία επιτροπία που υπάρχει και να μπούμε σε ένα άλλο δρόμο. Και για αυτό τον άλλο δρόμο χρειάζεται το χρέος. Χρειάζεται το χρέος και μια λύση του χρέους να είναι βιώσιμο. Χρειάζεται να βγούμε στις αγορές. Λέει ο κύριος Μαυρωτάς ότι ένας καλός διαπραγματευτής πρέπει να ξέρει πότε να τελειώνει. Πότε να πει ότι κέρδισα, ό,τι κέρδισα. Να έχει τη βέλτιστη λύση. Πότε ήταν όμως, κύριο Μαυρωτά, η βέλτιστη λύση? Το Δεκέμβρη, όταν θα σας φέραμε εδώ, αν είχαμε σταματήσει εκεί 2% καθαρά μέτρα, χωρίς αντίμετρα. Αυτή θα ήταν η καθαρή. Άρα θέλω να σας πω ότι οι δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι είναι ότι το Δουνουτού έπρεπε να είναι στο πρόγραμμα. Αυτό ήταν η συμφωνία του καλοκαιριού που ψηφίσατε. Ψηφίσατε το καλοκαίρι του 2015 ότι σε αυτό το πρόγραμμα θα είναι το Δουνουτού και ψηφίσατε μαζί μας ότι ο στόχος είναι 3,5%, βέβαια λιγότερο από τους δικούς σας στόχους, για το 2018 και μετέπειτα. Άρα το Δουνουτού σε αυτή τη διαπραγμάτευση είχε ένα βέτο από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Γιατί όταν λες ότι χωρίς τη Γερμανία και την Ολλανδία απλώς δεν υπάρχει πρόγραμμα, τότε δίνεις πολύ μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν τα αντίμετρα, μπορούν να υποστηριχθούν, γιατί η αριστερά πάντα ήταν υπέρ της συλλογικής κατανάλωσης. Αλλά πριν φτάσω σε αυτά, να πω το ένα σημαντικό κενό σημείο που υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Στο όλο αφήγημά σας τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει αυτό το σημείο. Ότι το 1974 η Ελλάδα ως χώρα ήταν από τις πιο φτωχές και πιο άνισες που υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1974. Το 2009, πριν την κρίση, και παρά μεγάλη περίοδο ανάπτυξης, το ίδιο ισχύει. Δηλαδή και το 2009
η χώρα μας ήταν από τις πιο φτωχές και από τις πιο άνισες που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού ήμασταν το 2009, κύριε Σταϊκούρα, στο υπόγειο ή στο ισόγειο? Πού ήμασταν για τον κόσμο της εργασίας και τους φτωχούς και τα λαϊκά στρώματα το 2019? Γιατί το δικό σας κοινωνικό κράτος, ήταν το 2009, το δικό σας κοινωνικό κράτος δεν ήταν πάνω σε παροχές σαν αυτές που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς. Ήταν πάνω στο ρουσφέτη, πάνω στη μόνιμη φοροδιαφυγή, πάνω στις μεταθέσεις. Αυτό ήταν το κοινωνικό σας κράτος. Και τώρα, μετά από 7 χρόνια κρίση, ερχόμαστε εμείς να μπορούμε να το διορθώσουμε εν μέρη αυτό. Και τι μας λέτε για τα αντίμετρα? Ότι είναι φερετζές, ότι είναι ψεύτο αντίμετρα, ότι είναι υποτιθέμενα, ότι είναι μεγάλη απάτη, ότι είναι τίποτα, ότι είναι μέρος μιας λαϊκίστικης αφήγησης. Ο Δαρβίνος έλεγε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δυστυχώς η άγρια πιο συχνά οδηγεί στην αυτοπεποίθηση παρά η γνώση. Και εσείς είσαστε ζωντανό παράδειγμα ότι η άγνοια δημιουργεί για σας αυτοπεποίθηση. Πάμε λοιπόν για να μιλήσουμε για τα παιδιά. Πάμε για να μιλήσουμε πόσο μεγάλη είναι η άγνοια που λέτε ότι είναι ψευτό μέτρα. Έχετε διαβάσει την τελευταία έκθεση της UNICEF? Σύμφωνα με αυτήν, ο κίνδυνος σχετικής φτώχειας των παιδιών από 23% το 2009 αυξάνει στο 26,6% το 2014. Αυτό σημαίνει ότι μισό εκατομμύριο παιδιά στη χώρα ζουν σε φτωχές οικογένειες. Τα στοιχεία όμως αυτά ενσωματώνουν και τη μείωση του ορίου φτώχειας τα έτη αυτά. Αν δούμε τα στοιχεία με βάση ένα διαχρονικά σταθερό όριο φτώχειας, το ποσοστό παιδικής φτώχειας από το 20,7 το 2009 φτάνει το 55,1 το 2014. Αυτό σημαίνει ότι το 2014 55,1% των παιδιών είχε συνθήκες διαβίωσης αντίστοιχες με αυτές που είχε το 20,7 των παιδιών το 2019. Ο σχετικός πίνακας για τα πρακτικά. Το 2015 σχεδόν, 1 στα 2 παιδιά στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για την παιδική φτώχεια, κύριε Στρέκα, θα ήθελα λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα. Όταν μιλάμε για την παιδική φτώχεια, παρακαλώ, σας παρακαλώ ησυχία. Μη διακόπτομαι, παρακαλώ ησυχία. Το 2015. Λοιπόν, μη γίνεται συζήτηση. Το 2015. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Το 2015. Ο καθένας θα μιλήσει την ώρα του. Λίγη ησυχία να συνεχίσει ο Υπουργός. Το 2015. Παρακαλώ, λίγη ησυχία να συνεχίσει ο Υπουργός. Καλό είναι. Ναι. Όχι, γιατί κοροϊδεύει. Το 2015. Δεν μπορεί να εκδοξεύονται εκφράσεις. Το 2015. Είναι υποτιμητικές. Την ώρα σας θα μιλήσετε. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός. Το 2015, σχεδόν 1 στα 2 παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης. Δηλαδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες βασικές ανάγκες. Με ποσοστό 45%, η Ελλάδα με μεγάλη διαφορά είναι η χώρα όπου τα παιδιά αντιμετωπίζουν την υψηλότερη ηλική αποστέρηση μεταξύ των 14 παλιότερων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που παρουσιάζει η αμέσως επόμενη σε ηλική αποστέρηση χώρα, δηλαδή η Ιταλία. Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία εμφανίζουν μονοψήφια ποσοστά στο πεδίο αυτό. Αντίστοιχα υψηλό, 22%, είναι το ποσοστό των παιδιών στη χώρα που ζουν σε συνθήκες ακραίας αποστέρησης. Το ποσοστό αυτό είναι επίσης διπλάσιο του αντίστοιχου που εμφανίζει η χώρα της αμέσως χειρότερη επίδοση, δηλαδή την Ιταλία. Χώρες όπως οι Σκανδιναβικές, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Αυστρία εμφανίζουν κίνδυνο ακραίας αποστέρησης μικρότερη του 5%. Ο άλλος πίνακας που το υποστηρίζει αυτό
και θα σας δώσω και έναν πίνακα για να το μελετήσετε, για να έχετε λιγότερη άγνοια πόσο ξοδεύει το ελληνικό κράτος σε σχέση με τις χώρες του ΟΣΑ και τις χώρες του Ευρωπαϊκού των 27, πόσο ξοδεύουμε εμείς για τα παιδιά και πόσο πληρώνουν αυτοί. Δεν είναι ψευτομέτρα αυτά. Δεν είναι απάτη αυτά όταν το κάνεις για αυτά τα παιδιά. Πάμε λοιπόν. Μην διακόπτετε. Πάμε λοιπόν για το επίδομα στέγασης. Τα πιο ευάλωτα θα φτάσω σε όλα, θα σας απαντήσω. Όλα αμέσως. Τα επίδομα στέγασης. Τα πιο ευάλωτα. Κοιτάξτε. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Θα τοποθετηθεί ο κύριος Υπουργός και μετά η όλη. Να μάθετε και λίγο. Και θα μου απαντήσετε. Είναι. Τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σημαντική και αυξανόμενη πίεση από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση. Το πρόβλημα εντάθηκε λόγω της κατάρρευσης του εισοδήματος, αλλά ακόμα και πριν από την κρίση η στέγαση ήταν ήδη πρόβλημα για τα ευάλωτα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Με στοιχείο το 2014, το ποσοστό των νοικοκυριών που τα έξοδο στέγασης υπερβαίνουν το 40% του εισοδήματος του, είναι πάνω από το 40%, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη να είναι 10%. Και έχω και ένα σχεδιάγραμμα και γι' αυτό να το μελετήσετε. Είχα πει στην ομιλία μου στη Βουλή, όταν ήταν για το δημοψήφισμα, ήταν για το προϋπολογισμό, ότι έχουμε στριμώξει τα μεσαία στρώματα. Και είχα πει ότι τα έχουμε στριμώξει τα μεσαία στρώματα, γιατί από μια μεριά είχαμε μια απόλυτη προτεραιότητα για την ανθρωπιστική κρίση και από την άλλη μεριά μας πήρε περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Σε αυτό που παρουσιάζουμε εδώ, αρχίζουμε την αντίστροφη μέτρηση και για τα μεσαία στρώματα. Γιατί για το επίδομα στέγασης φτάνει μέχρι τα 20 για μια οικογένεια. Με δύο παιδιά μπορεί να το πάρει μια οικογένεια που έχει πάνω από τις 20.000. Άρα φτάνει στα πρώτα 6 δεκατημμύρια του ελληνικού πληθυσμού. Μιλάμε δηλαδή για 6 εκατομμύρια άτομα μπορούν να έχουν αυτό το επίδομα, που μπορεί να φτάσει μέχρι 100 ευρώ το μήνα. Και επίσης, όταν κάνουμε τους βρεφονεπιακούς σταθμούς και τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε, είναι για οικογένεια με δύο παιδιά με 27.000. Αυτό δεν λέγεται το μοίρασμα της φτώχειας, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτό λέγεται κάτι πολύ σημαντικό που διορθώνουμε ότι έχουμε επηρεάσει πολύ τα χαμηλότερα στρώματα όπως είχαμε πει ότι θα το κάνουμε. Άρα, λέτε εσείς ότι δεν είναι αξιόπιστα αυτά, ότι είναι ψευτομέτρα. Και έχετε δύο επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι εμείς. Το έχουμε ακούσει, το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης σχεδόν σε κάθε ομιλία του. Ας μιλήσουμε λίγο για τη δική σας αξιοπιστία και μετά θα πούμε και για τη δική μας. Μην βιάζεστε. Όλα θα γίνουν, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, το 2012 προϋπολογίζατε ένα αποτέλεσμα σχεδόν λίγο παραπάνω από το ένα πλεώνασμα και είχατε έλλειμμα μείον 3,8. Το 2013 προϋπολογίζατε ένα πλεώνασμα 0,4 και το τελικό αποτέλεσμα ήταν μείον 9,1. Το 2014 που έχει στο πρωτογενές, το 2014 είχατε στόχο 1,5. Και προσέξτε το, μετά πάτε στο πίσω, γιατί αυτό έχει το σημασία, κύριε Σταϊκούρα. Είχατε το 2014, είχατε στόχο 1,5 και είχατε αποτέλεσμα 0. Άρα, επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του 2014 και έτσι το μέρισμα αυτό δεν ήταν μέρισμα από το πλεώνασμα, γιατί δεν είχατε ποτέ πλεώνασμα. Ο στόχος ήταν 1,5 και το αποτέλεσμα ήταν 0. Άρα όταν μας λέτε ότι εσείς μοιράσατε ένα πλεώνασμα, πού είναι αυτό το πλεώνασμα? Γιατί τελευταία φορά που έκανα εγώ οικονομικά, το 0 δεν είναι πλεώνασμα. Δεν είναι έλλειμμα, δεν είναι όμως και πλεώνασμα. Πάμε όμως τώρα
Στο δεύτερο επιχείρημα, ότι χρειάζεται να έχουμε υπέρβαση του στόχου για να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα μέτρα, και γι' αυτό είναι φερετζές και ψευτομέτρα και όλα τα άλλα που έχετε πει. Νόμιζα ότι ο κύριος Στακούρας θα το αποφύγει από αυτό. Ο κύριος Κουτσούκος ήταν λίγο πιο προσεκτικός αυτό, το ομολογώ αυτό. Η αλήθεια, τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας και τι είναι το κόλπο του κύριου Σταϊκούρα, ότι έχει ένα παλαντέρ. Το παλαντέρ είναι τα μέτρα που θα πάρουμε το 2019. Πότε το βάζει μέσα στη βάση για σύγκριση, πότε δεν τη βάζει. Όπως τον βολεύει. Τι σας είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Είπε ότι αν υπολογίσουμε τα μέτρα που θα πάρουμε το 2019, θα μειωθούν δηλαδή οι συντάξεις, και αν μετά προβλέψουν πλοέονασμα ή θεσμοί 3,5%, δεν θα πάρουμε τα τίμετρα. Και τι μας είπατε. Προφανώς δεν θα τα πάρουμε. Γιατί αυτό που σημαίνει αυτό που είπε ο κύριος Σταϊκούρας είναι ότι το πλεόνασμα είναι 2,5% χωρίς τα μέτρα, είμαστε εκτός στόχων και προφανώς θα πάρουμε τα αντίμετρα. Γιατί όλοι έχουμε πει από την αρχή ότι για να πάρουμε τα αντίμετρα πρέπει να είμαστε εντός στόχων. Άρα το κάνατε για να θολώσετε τα νερά και το ξέρετε ότι το κάνετε για να θολώσετε τα νερά. Συμφωνούμε ότι αν ξεχάσετε τα αντίμετρα και τα μέτρα, προβλέπουμε 3,5% θα πάρουμε και τα αντίμετρα και τα μέτρα. Γιατί αν πάρουμε μόνο τα μέτρα, σημαίνει ότι ο στόχος δεν είναι 3,5%, είναι 4,5%. Έτσι δεν είναι. Άρα να μην υπολογίζουμε στη βάση σύγκρισης όποτε μας βολεύει τα μέτρα και όποτε δεν μας βολεύει. Μία είναι η αλήθεια, την ξέρετε, θέλετε να προστατέψετε τον αρχηγό σας που συνεχώς λέει ότι πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των στόχων για να υπάρχουν τα αντίμετρα, και ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε εντός των στόχων για να πάρουμε τα αντίμετρα. Το λέει πολύ καθαρά αυτό. Το μόνο που λέει και το χρησιμοποιείται, λέει ότι αν το 18 προϋπολογίσουμε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, πάμε στο 4,5%, άρα είμαστε πάνω από το στόχο, το 4,5%, από το 3,5% παραπάνω, όχι από αυτό που λέτε εσείς, και έχουμε το 1% δημοσιονομικό χώρο για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Νομίζω ότι έχω πείσει και τον πιο καλόπιστο ότι αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το βασικό θέμα, πόσα μέτρα υπάρχουν μετά από το 2018, πόσα μέτρα θα πάρουμε. Θα μου δώσετε ένα λεπτό, γιατί έχω χάσει το χαρτί που μου λέει πόσα μέτρα είναι. Ελπίζω να μην μεγαλώσανε καθώς ψάχνω για το κατάλληλο χαρτί. Πού είναι, ρε. Οι παρεμβάσεις του μεσοπρόθεσμου. Το μεσοπρόθεσμου 18 με 21. Σε συσσωρευτική βάση 18 με 21. Τα αρνητικά μέτρα είναι 4,9 δις. Πίνακας 3,5α. Τα θετικά μέτρα είναι 7,6 δις. Πίνακας 3,5β. Άρα με τη λογική του κυρίου Κουτσούκου, ο Πανελευσυνιακός κέρδισε την Μπαρτσελόνα 7-5. Μπορεί να μην έχασε 7-0 και θα μπορούσα εγώ να προτιμάω ο Πανελευσυνιακός να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και όχι την Μπαρτσελόνα. Άρα σε αυτό που έβαλε συγκεκριμένα ο κύριος Κουτσούκος υπάρχουν περισσότερα αντίμετρα συσσωρευτικά μέχρι το 21 από ό,τι υπάρχουν μέτρα. Αυτή είναι η βασική αλήθεια που δεν ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι
Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό. Πώς εξηγήστε το, γιατί ξέρω, για πες το αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ. Για εξηγήστε το. Παρότι ο διάλογος είναι πιο ζωντανός, παρακαλώ όμως να συνεχίσω λοιπόν. Ο υπουργός και να σταματήσουμε. Λοιπόν, κύριε, συνεχίστε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τελευταία φορά που μέτρησα, το 7 είναι μεγαλύτερο από το 5. Αυτό σας λέω. 7,6 είναι τα αντίμετρα, τα θετικά μέτρα, και τα αρνητικά μέτρα είναι 4,9. Κοιτάξτε το πίνακα 3,5α και το 3,5β. Και όταν το κοιτάξτε, έρχεστε στην ομιλία σας να την αντιμετωπίσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε με πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Από την αρχή σας είπα ότι εδώ θα υπάρχουν μέτρα δυσάρεστα, μέτρα που δεν θα θέλαμε να τα πάρουμε, μέτρα που έχουν μια επιβάρυνση για τα λαϊκά στρώματα. Εμείς είχαμε την εξής επιλογή. Αν θα μπορούσαμε να βρούμε μια συμφωνία που κάνει αυτούς τους συμβασμούς και συγχρόνως ανοίγει κάποιους δρόμους. Ανοίγει κάποιους δρόμους στις εργασιακές σχέσεις με την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων στο τέλος του προγράμματος, που ανοίγει κάποιους δρόμους με την δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, που ανοίγει κάποιους δρόμους για τις επενδύσεις που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Για μας προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η συμφωνία της 22 Μαΐου, που μπορεί να πάει και λίγο περισσότερο μέχρι να έχει τη τελική ολοκληρωτική συμφωνία που συμπεριλαμβάνει για το χρέος. Είναι το τέλος της ιστορίας και η αρχή μιας success story? Όχι. Αλλά είναι αυτές οι παρεμβάσεις που από τη δική μας σκοπιά και με τη δική μας λογική μπορούν να υποστηριχθούν για να αλλάξει σελίδα αυτή η χώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι είχατε ένα αφήγημα, ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, ότι δεν θα γυρίσει, δεν θα γίνει καν συζήτηση για το χρέος. Την τελευταία φορά που είδα τον κύριο Βορύδη στη καφετέρια της Βουλής, μου έλεγε από πουθενά δεν προκύπτει, αν θυμάστε κύριο Βορύδη, ότι γίνεται συζήτηση για το χρέος. Σχεδόν όλες οι οικονομικές εφημερίδες τους τελευταίους 3 εβδομάδες δεν έχουν τίποτα άλλο από τη συζήτηση για το ελληνικό χρέος, και στο Μπάρι, στο G7 και στην Κίνα. Και σε συζητήσεις που πήγε ο Πολ Τόμψεν στο Βερολίνο, αυτή γίνεται η συζήτηση. Συγγνώμη που σας δυσαρεστώ, συγγνώμη που δεν έπεσε η κυβέρνηση, συγγνώμη που θα κλείσει η αξιολόγηση, συγγνώμη που θα υπάρχει μια συμφωνία για το χρέος, συγγνώμη που δίνουμε στα λαϊκά στρώματα κάποια δυνατότητα να μπορούν να φύγουν από αυτή την κρίση και να μην γυρίσουν το 2009. Γιατί τελειώνω εκεί που άρχισα. Έχουμε κανένα στόχο να γυρίσουμε στο 2009, που είχαμε 10 χρόνια ανάπτυξης, μια εντυπωσιακή ανάπτυξη, και άφησε τα λαϊκά στρώματα πίσω. Χωρίς κοινωνικό κράτος, χωρίς δυνατότητα να παρέμβει στην κοινωνία. Εμείς έχουμε ένα άλλο όραμα και ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει, και τα λαϊκά στρώματα και τα μεσαία στρώματα, ότι μπορούν να ευελπιστούν ότι στην ανάπτυξη δεν θα είναι όπως ήταν με εσάς στην ύφεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Ναι, ναι. Για 2 λεπτά.